Βρισκόμαστε στο παλιό Δημαρχείο της Καλαμάτας, τηρίο του 19, τέλη του 19ου αιώνα. Το παλιό Δημαρχείο της Καλαμάτας είναι ιδανικό για τη δημιουργία δημοτικής πινακοθήκης με θέμα την Επανάσταση του 1821. Εγώ διαθέτω την τεχνογνωσία, τη γνώση και την πείρα για να κάνω αυτή την πινακοθήκη. Έχω πείρα 25 ολόκληρων χρόνων και έχω συνεργαστεί με τους μεγάλους οίκους Christie's, Άραμπης και Bonhams στο Λονδίνο, επειδή έμεινα εκεί μόνιμα. Έχω παρακολουθήσει μαθήματα ιστορία της τέχνης στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου και στο Βρετανικό Μουσείο. Ο κύριος Κοσμόπουλος θέλει να κάνει το παλιό Δημαρχείο Δημοτική Πινακοθήκη. Η ευκαιρία του εορτασμού των 200 χρόνων. Επί τη ευκαιρία των 200 χρόνων της Επαναστάσεως του 1821, εάν με τιμήσετε με την ψήφο σας και τιμήσετε το συνδυασμό Καλαμάτα μπροστά, η πινακοθήκη θα γίνει, γιατί έχουμε και τη γνώση και την πείρα. Εσείς κύριε Ράλη, πώς αποφασίσατε να κατέβετε υποψήφιος με τον κύριο Κοσμόπουλο? Εμένα το όνειρό μου ήταν να δημιουργήσω τη Δημοτική Πινακοθήκη με θέμα την Επανάσταση του 1921. Και βλέπω ότι πολλά κτίρια τα οποία αφορούν την ιστορία του τόπου μου να καταραίουν. Θέλω λοιπόν να τα εντάξουμε στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σιγά σιγά σε συνεργασία Μητροπολίτη Αρχαιολογικής Υπηρεσίας και Δήμου και Περιφέρειας να έχουμε αυτό το στόχο. Έχω έρθει σε επαφή με τον κύριο Τατούλη, ο οποίος συμφωνεί και θέλει να εφαρμόσουμε αυτό το σχέδιό μου, το οποίο είναι πραγματοποιήσιμο. Υπάρχουν και άλλα άτομα που μπορούν να με πλαισιώσουν, εάν ο λαός της Καλαμάτας μου κάνει τιμή και με εκλέξει, για να επιτύχουμε ένα σκοπό το οποίο θα συγκεντρώνει ανθρώπους. Έρχονται στην Καλαμάτα 250.000 επισκέπτες από το Λονδίνο, από το Παρίσι, από τις σκανδιναβικές χώρες και δεν μένουν στην Καλαμάτα. Μία πινακοθήκη με ζωγράφους των αρχών του 19ου αιώνα, ξένους ζωγράφους, θα αναγκάσει τους ξένους πολίτες να έρθουν εδώ και να απολαύσουν την πινακοθήκη, η οποία θα είναι ένα έργο μακροχρόνιο. Δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, ίσως και η επόμενη γενιά των Καλαματιανών να συνεχίσει αυτό το έργο. Εμείς θα κάνουμε την αρχή. Εσείς κύριε Ράλη, με τι ασχολείστε, γιατί κάνετε κάτι πολύ ενδιαφέρον? Εγώ τώρα ασχολούμαι με βιολογική καλλιέργεια της ελιάς. Έχω ένα χτήμα 50 στρεμμάτων και παράγω λάδι οικολογικό, το οποίο το εξάγω στο Παρίσι με τη βοήθεια της αδερφής μου. Ο ανιψός μου και οι αδερφοί μου έχουν αυτή την εταιρεία. Έχει γράψει το θάρρος επανειλημμένος για την εταιρεία αυτή και φωδιάζουμε τα καλύτερα εστιατόρια στη Σαν Ζερμέν και Σαν Μισελ με ένα πεντακάθαρο λάδι, το οποίο διαφημίζεται η Καλαμάτα στο Παρίσι. Πιστεύετε ότι η υποψηφιότητα του Βασίλη Κοσμόπουλου είναι ιδανική για την πόλη της Καλαμάτας? Ναι, γιατί ο Βασίλης ο Κοσμόπουλος είναι έντιμος άνθρωπος, είναι πολιτικός μηχανικός και έχει όραμα.